Στη συζήτηση στην Επιτροπή επί των άρθρων αναφερθήκαμε στα περισσότερα, εκφράσαμε τις θέσεις μας και σήμερα αλλά και στον Ολομέλεια θα επανέλθουμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να τοποθετηθώ για την πολιτική αυτής της κυβέρνησης που γεννά τη φτώχεια, την ένδυα, δημιουργεί τους άστεγους, τις ευάλωτες ομάδες. Η προσήλωση της κυβέρνησης στα ιερά και στα όσια του κεφαλαίου, στα κέρδη τους, η ικανοποίηση των επιλογών τους όπως και κάθε αξίωσής τους, επιβεβαιώνεται ιδιαίτερα με την ταξική διαχείριση της πανδημίας. Ενώ αυτή θερίζει με χιλιάδες κρούσματα, διασωληνωμένους και νεκρούς, η προσήλωση στη λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας θέτει τις όποιες αποφάσεις για την προστασία του λαού, εκτός από την προσαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, στη λογική του κόστους και του ωφέλους. Έτσι, βαφτίζει η επίταξη την αγορά υπηρεσιών από τις δύο κλινικές στη Θεσσαλονίκη με αδρή αμοιβή, αρνείται να προχωρήσει σε πραγματική επίταξη χωρίς παζάρια και αποζημιώσεις. Η πανδημία για το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό αποτελεί ευκαιρία για να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι επιχειρηματικοί όμιλοι με ζεστό χρήμα από τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων και του λαού και να ξεμπερδέψουν, έτσι τουλάχιστον νομίζουν, με δικαιώματα που υποχρεώθηκαν να παραχωρήσουν κάτω από σκληρούς αγώνες και κάτω από άλλους ταξικούς και πολιτικούς σχετισμούς. Επιβεβαιώνεται και από το σημερινό νομοσχέδιο, που έχει τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων. Πώς το παρουσίασε η κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο? Το παρουσίασε ως νομοσχέδιο μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών ως μια μεγάλη διαφορετική αλλαγή. Ποιον όμως ωφελεί και ποιον ζημιώνει? Είναι αύξηση, όπως λέτε, η αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων? Έρχεται βέβαια και το απαντά ο ίδιος ο Υπουργός. Τι σημειώνει στην τοποθέτησή του? Θα δώσει οξυγόνο σε επιχειρήσεις, θα διευρύνει και θα ενισχύσει την αγορά εργασίας, κάνοντας πιο ελκυστικές τις προσλήψεις. Δηλαδή, πιο φτηνούς τους εργαζόμενους. Και για να το κάνει πιο αποδεκτό, λέει ότι θα βάλει κάτι τίστιο εργαζόμενο στην τσέπη. Παρουσιάζει την αλήθεια με το κεφάλι κάτω. Παρουσιάζει τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ως ενίσχυση των εργαζομένων. Ενώ είναι μείωση των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων. Είναι μείωση του μισθού, που μέρος του είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Η ρύθμιση αυτή είναι ενταγμένη στην κατεύθυνση απαλλαγής του κράτους και της εργοδοσίας από την ασφάλιση, την οποία υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και μαζί και χώρια. Της μετατροπής της ασφάλισης από κοινωνική σε ατομική ευθύνη του εργαζόμενου. Εξάλλου, προχωράει η κυβέρνηση με βάση τις κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα Πισαρίδη, που είναι ακριβώς αυτές. Η απαλλαγή τους. Η νέα μείωση των εισφορών, και ίσως ακολουθήσουν και άλλες, σημαίνει μείωση των πόρων στο σύστημα. Έτσι, στο ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι, δημιουργείται η αιτιολογική βάση για μεγαλύτερες μειώσεις των ασφαλιστικών παροχών και των συντάξεων. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από 1η-1η του 2021, μαζί με την προηγούμενη μείωση κατά 0,9 μονάδες που ισχύει ήδη από τον Ιούνιο, θα μειώσει τα έσοδα του ΑΕΔ το 2021 περίπου 1,2 δις ευρώ. Από αυτό το σύνολο, τα 840 εκατομμύρια ευρώ περίπου αναλογούν σε εισφορές για αντιμετώπιση της ανεργίας. Και 360 εκατομμύρια αφορούν και θα λείψουν από κοινωνικά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για παιδικές κατασκηνώσεις, αγορά βιβλίων, εισιτηρίων και θέατρα, πολιτισμό συνολικά που πλήττεται ιδιαίτερα την περίοδο αυτή και οι ίδιοι εργαζόμενοι στον πολιτισμό είναι χωρίς καμία προστασία. Αν αφαιρέσουμε και την παρακράτηση από τον ΕΦΚΑ ως προμήθεια για την ίσπραξη των εισόδων του ΑΕΔ, και καθώς ο ΑΕΔ χρειάζεται 1,5 δις περίπου για επιδόματα ενεργείας και λοιπά πάγια έξοδα, αντιλαμβάνεται κανείς το τσεκούρι που θα πέσει στα επιδόματα ενεργείας. Ήδη έχει εμφανιστεί έλλειμμα στον ΑΕΔ κατά 180 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021 προβλέπεται σημαντική μείωση κατά 800 εκατομμύρια ευρώ των παροχών του ΑΕΔ προς τους ανέργους. Ο ΑΕΔ από οργανισμό στήριξης και προστασίας των ανέργων έχει μετατραπεί σε οργανισμό χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων και εξεύρεσης φτηνού εργατικού δυναμικού.
Ενώ η καταγεγραμμένη ανεργία είναι σχεδόν 1.100.000, επιδοτείται μόνο το 16% με ένα ισχυρό επίδομα που είναι από 200 έως 399 ευρώ. Ο κρατικός προϋπολογισμός που ήδη δημοσιεύτηκε την Παρασκευή προβλέπει μειωμένα και τα επιδόματα ενεργείας από το 2.148 ευρώ στο 1.328 ευρώ. Το μοναδικό κονδύλι που αυξάνεται είναι αυτό των προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, τα οποία κατευθύνονται για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και από τα 453 εκατομμύρια φέτος στα 500 εκατομμύρια ευρώ το 2021. Η υλοποίηση αυτών των μέτρων θα μεγαλώσει τα ελλείμματα του ΕΦΚΑ, με μεγάλες επιπτώσεις στα ασφαλιστικά δικαιώματα, στην υγεία, τις συντάξεις, καθώς μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση για ασφάλιση, υγεία, σύνταξη. Για την υγεία, ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως αποκάλυψε και ο Ριζοσπάστης χθες, μέσω πανδημίας παρουσιάζει μείωση δαπανών 500 εκατομμύρια ευρώ. Για τις συντάξεις παρουσιάζει μείωση της χρηματοδότησης κατά 2.067 ευρώ, μείον 12,4% σε σύγκριση με φέτος, παρά την αύξηση των συνταξιούχων λόγω της επιτάχυνης, όπως λέτε, της απονομής οριστικών συντάξεων που εκκρεμούν χρόνια. Από τη μείωση των εισφορών κατά 3% μονάδες, το κέρδος των μισθωτών, κέρδος εισαγωγικά γιατί δεν είναι κέρδος, θα είναι αθεστικά 1,21 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι στον κατώτερο μισθό των 650 ευρώ, που είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, μεγάλη πλειοψηφία, οι εισφορές του μισθωτού θα μειωθούν κατά 8 ευρώ το μήνα. Στο μεικτό μισθό των 800 ευρώ κατά 13 ευρώ το μήνα και στο μεικτό μισθό των 1.000 ευρώ κατά 16 ευρώ το μήνα. Και αυτές βέβαια οι μειώσεις στις εισφορές του δεν θα μπουν στην τσέπη τους, που λέτε ότι θα μπουν στην τσέπη τους, ίσα-ίσα που μέχρι τώρα αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Οι προτινόμενες μειώσεις θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην ελλιπέστατη σήμερα προστασία των ανέργων, αλλά στην συνέχεια και στην υγεία και στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Τα όσα ακούγονται ότι οι εργαζόμενοι θα βάλουν στην τσέπη τους κάποια χρήματα είναι πρόκληση, όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, τσάκισαν συμβάσεις, δικαιώματα, μισθούς, φτάνοντας σε μισθούς 200 ευρώ. Και μάλιστα μισθή 200 ευρώ με μέσο. Και σήμερα 12% των εργαζομένων αμείβονται με αυτές τις αποδοχές των 200 ευρώ. Όλες οι εθνικές κυβερνήσεις και η Νέα Δημοκρατία με τον Υπουργό, τον σημερινό Υπουργό, έδειξε τη μεγάλη προσήλωση στη μείωση του μισθού και άλλων δικαιωμάτων που χαρακτηρίζεται κόστος για τις επιχειρήσεις. Να θυμηθούμε τη μείωση έως και 32% του κατώτατου μισθού, τη διαμόρφωση του κατώτατου μεροκάμπου του μισθού με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, καθυπόδειξη των εκπροσώπων των επιχειρηματικών ομήλων, εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια έκανε το νομοσχέδιο Αχτσιόγλου Βρούτσι, που συνέχισε αυτή την απόφαση, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση του μέσου όρου των μισθών όλων των κλάδων που αγγίζει το 50%, την κατάργηση ουσιαστικά της αποζημίωσης, αφού η δοκιμαστική περίοδος του εργαζόμενου από 2 μήνες έγινε 1 χρόνος, την γενίκευση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, τη δυνατότητα ομαδικών απολύσεων και άλλες τέτοιες διαθρωτικές αλλαγές όπως χαρακτηρίζουν την κατάργηση των δικαιωμάτων. Όλες αυτές συνοδεύτηκαν με ρυθμίσεις που ουσιαστικά εμποδίζουν την οργάνωση των αγώνων, καταργούν το δικαίωμα στην απεργία, καταργούν τα ελάχιστα δημοκρατικά δικαιώματα του ελληνικού του λαού. Οι πλέον εμβληματικές όμως εξαγγελίες και διαθρωτικές αλλαγές, όπως σας λένε, είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και οι ανακοινώσεις μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο για κατάργηση του 8ώρου, την θέσπιση του 10ώρου, την κατάργηση της αμοιβής των υπεραιωριών, την περιστολή δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών με νέο συνδικαλιστικό νόμο, που ο 330 θα χρειά μπροστά του, που η συνδικαλιστική δράση ή όποιος αγώνας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων θα θεωρείται ιδιώνυμο αδίκημα και θα διώκεται ποινικά. Όλα αυτά
που διεκδικούμε ως ΚΚΕ, δηλαδή να έχουν όλη δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα, με μισθό που να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες ανάγκες, σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 8ωρο πενθήμερο, 40ωρο, ουσιαστική προστασία των ανέργων με επίδομα για όλους, όλοι δικαίωμα στην υγεία και το φάρμακο, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, στελεχωμένο με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τις αναγκαίες σύγχρονες υποδομές. 12χρονοι με δείχνουν προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση, με σύγχρονες ασφαλείς αίθουσες και 15 παιδιά στην τάξη, στέγη για όλους με προγράμματα λαϊκής κατοικίας, ασφάλιση για όλους με αποκλειστικά δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με μείωση των ορίων ηλικίας για τη σύνταξη και συντάξει κοντά στο μισθό και άλλα, όλα αυτά τα δικαιώματα για τα οποία το ΚΚΕ πρωτοστατεί να οργανωθεί υπάλληλοι των εργαζομένων για να μην καταργηθούν, αντίθετα να διευρυνθούν, ο Υπουργός Εργασίας είπε στην Επιτροπή ότι είναι απολυθωματικού χαρακτήρα απόψεις του ΚΚΕ. Αυτά ας τα κρίνουν και οι εργαζόμενοι που μας ακούν. Οι σύγχρονες απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργού ποιες είναι? Είναι η σύγχρονη δουλεία. Ο εργαζόμενος που θα δουλεύει όταν και όσο θέλει ο εργοδότης, θα αμείβεται όσο θέλει και αν θέλει ο εργοδότης. Αυτό γίνεται με την ανοχή των κυβερνήσεων και είναι ευρέως γνωστό. Οι κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία σήμερα, έρχονται να νομοποιήσουν όλα αυτά αποκαλώντας διαφορετικές αλλαγές σύγχρονες πρακτικές. Αυτή η πολιτική στήριξη των υπηρεγών του κεφαλαίου είναι η αιτία της ανεργίας, της φτώχειας, της αστεγίας των ευάλωτων ομάδων. Είναι όλα απότοκα του βάρβαρου και σάπιου συστήματος που στηρίζεται και το θωρακίζεται με την κρατική τρομοκρατία και τον αυταρχισμό, με την περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών του λαού. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στα άρθρα για την πρόνοια αποτελούν επιμέρους και αποσπασματικές ρυθμίσεις που είναι όλες ενταγμένες και υπηρετούν τη συνέχιση της πολιτικής των περικοπών και της πιστής εφαρμογής των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων. Όπως σημείωσαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση. Δεν γίνεται καμιά αναφορά για τους εργαζόμενους των δομών, καθώς είναι συμβασιούχοι 10, 15 και 20 χρόνια. Όπως και δεν αγγίζει την ανάγκη δημιουργίας νέων. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Όπως και δεν αγγίζει την ανάγκη δημιουργίας νέων δημόσιων που να καλύπτουν ανάγκες. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, σε 3-4 λεπτά. Το παιδιόν αφήνει έδαφος, βέβαια, ανάπτυξη των δυτικών κέντρων. Ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με παροχές σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, παιδιά, ευάλωτες ομάδες, είναι ανεπαρκείς παροχές και δεν μπορεί να απαντήσουν στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις για αξιοπρεπές εισόδημα και συντάξεις, για την προστασία των ανασφάλιστων, για τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τη λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά. Σε ορισμένα άρθρα, όπως είπαμε και στην Επιτροπή, είπε η Στόφια Κανέλη, όπως για παράδειγμα η στεγαστική συνδρομή των ανασφάλιστων, υπερηλίκων, από τα 65 έτη πηγαίνει στα 67. Ο βασικός πυρήνας των μέτρων παραμένει ο ίδιος, σύμφωνα και με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της φτώχειας. Ενσωματώνει την ευρωνοσιακή λογική των στοχευμένων παροχών με ελάχιστες παροχές προς τους πιο εξαθλειωμένους, τα ελάχιστα σε όλους, για να μπορεί να κερδίζει, να γίνει ανταγωνιστικό το κεφάλαιο, δηλαδή να κερδίζει περισσότερα. Με τέτοια μέτρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των εργαζομένων και των ανέργων, όπως διατείνεται ο τίτλος του νομοσχεδίου. Αντίθετα, η κυβέρνηση με την πολιτική της συνεχίζει να αναπαράγει σταθείες ανέργων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εργαζομένων σε συνθήκες μεσαίωνα. Είναι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης στον προνοιακό τομέα μέσα στην πανδημία. Οι κλειστές μονάδες με τη χρόνια υποχρηματοδότηση και προστελέχωση και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των φιλοξενούμενων τους, όπως για παράδειγμα τα γυροκομεία, αλώθηκαν από τον κορονοϊό και μάλιστα με πολλούς νεκρούς. Μέσα στην πανδημία κόβονται τα επιδόματα των ορφανών παιδιών ΑΜΕΑ, ενώ τα πακέτα ενίσχυσης των επιχειρηματιών πήγαινε έρχονται απρόσκοπτα και ενισχυμένα. Με όχημα τη λειτουργικότητα, όπως μαρτυρά και το σχέδιο Πισαρίδη, στους άμεσα σχεδιασμούς είναι να προχωρήσει παραπέρα περικοπή των επιδομάτων των ΑΜΕΑ. Το ΚΚΕ θα καταθέσει τροπολογία για την εφάπαξη ενίσχυση όλων των ανέργων και των πληττόμενων αυτοαπασχολουμένων με επίδομα ίσο με 600 ευρώ. Θυμίζουμε τις προτάσεις νόμου που έχουμε καταθέσει για την ανακούφιση λαϊκών οικοκυριών, για τη 13η και 14η σύνταξη,
την τροπολογία, την ολοκληρωμένη τροπολογία για ένταξη στα βαρέα και αθυγινά των υγειονομικών, για κατάρρευση των πλησιασμών και άλλες τροπολογίες που αφορούν τον ίδιο τον λαό, τις οποίες όλοι σας απορρίψατε. Γιατί δεν θέλετε δαπάνες για τους εργαζόμενους. Θέλετε ο κρατικός προϋπολογισμός, τα έσοδα από το 95% που έρχονται από τη ληστεία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων, να είναι στη διάθεση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τελειώνοντας με όλο αυτό το αντιλαϊκό οπλοστάσιο που μαρτυρά τη σύμπλευση όλων των αστικών κομμάτων, ανεξάρτητα αν βρίσκονται από την πλευρά της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης, ένα είναι βέβαιο, ότι η φτώχεια, η ανέχεια, η ενεργία θα συνεχίσουν να αναπαράγονται, ενώ οι απαραίτητες προνοιακές παροχές θα συνεχίζουν να συνθλίβονται. Ο λαός ένα δρόμο έχει να επιλέξει, το δρόμο της ρήξης και ανατροπής με τη βαρβαρότητα του συστήματος, το δρόμο διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών του. Το ταξικό εργατικό κίνημα οργανώνει αυτή την πάλη για την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού με απεργία 26 Νοεμβρίου. Η θέση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας δεν μπορεί παρά να είναι με τον αγώνα για τη ζωή της. Αυτή είναι η πιο σύγχρονη αισιόδοξη προοπτική και όχι ο εργασιακός μεσαίωνας που επιδιώκει το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.